καπνού δεν πας να ξεκουραστείς, ε. Mm. Έλα, έχουμε αύριο πολλές δουλειές. Ναι, πρώτη και καλύτερη να πάμε να πάρουμε τις βέρες μας, μωρό μου. Α, ωραία, θα έρθω κι εγώ μαζί σας. Όχι, Μανούλα, όχι. Αυτό είναι δική μας προσωπική στιγμή. Ναι, να μην τη χαρώ κι εγώ. Θα τη χαρείς το βράδυ που θα τσικνήσουμε όλοι μαζί και θα το γιορτάσουμε φορώντας τις βέρες μας. Ωραία μου ακούγεται αυτό. Ναι, θα μαζευτούμε όλοι μαζί να μοιραστούμε τη χαρά μας. Εντάξει, βρε παιδιά, αλλά να πω κι εγώ μια γνώμη, έτσι να μας βρίσκεται. Εντάξει, δύο βέρες θα πάω να πάρουμε εκεί πέρα. Δεν χρειάζεται εδώ και επιστήμη για να τις διαλέξουμε. Οι βέρες είναι το πιο σημαντικό κόσμημα. Έχει το δικό του συμβολισμό και μια δεδομένη σημειολογία η οποία σηματοδοτεί. Όχι, μαμά! Όχι, τις βέρες θα τις πάρουμε εμείς. Εμείς θα τις φοράμε, εμείς θα τις διαλέξουμε. Τέλος. Σκασμένο. Εντάξει, και το βράδυ θα κάνουμε το τραπέζι μας για να το γιορτάσουμε, ε. Ναι, μάλλον θα τσακωθούμε την Εύα όμως, γιατί μένει να κάνει εκείνη το τραπέζι. Α, και με την Ερίετα, γιατί ως κουμπάρα λέει του οφείλει. Και τι θα γίνει τώρα. Καλά, γι' αυτό στενοχωριέστε. Ας μας τραπεζώσει ο καθένας χωριστά, άσχημα θα είναι. Καλά, κάτσε να δούμε τι θα γίνει με την Τέζη, γιατί βλέπω να μας κόβεται η όρεξη μαχαίρι. Τι λες, να βαρέσουν κανόνια. Τι. Για εκείνο το αγροτεμάχιο που λέγατε, να της πείτε να κάνει αυτό που της είπα εγώ. Γραμμή στον εισαγγελέα. Τι. Συμφώνησε τώρα, μην λατιάσουμε. Συμφωνώ. Να πάει στον εισαγγελέα για το οικοπεδάκι. Εγώ σας καλυμπίζω τώρα. Θα τα πούμε το πρωί, μωρό μου. Ναι, μωρό μου. Στέλλα μου, καληνύχτα. Καληνύχτα, Λουκάκο. Δεν ήθελα να στο πω μπροστά στο Λουκά, αλλά γιατί δεν καλείτε και τη γλυκιά μου την Τέζη αύριο στο τραπέζι. Μαμά, να χαρείς. Αδερφή του Νικόλα είναι. Τα παιδιά σας ήταν αδέρφια. Προσπαθήστε να την αγκαλιάσετε, να ξεχάσετε τα παλιά. Μαμά, δεν παίζει αυτό το σενάριο. Έχετε κάνει λάθος εκτίμηση για αυτό το κορίτσι. Σε παρακαλώ, μη συνεχίζεις. Η Ντέζη δεν έχει καμία θέση στη ζωή μας. Και ούτε πρόκειται να έχει στο μέλλον, εντάξει. Πισματάρα που είσαι. Από μικρό! Αγύριστο κεφάλι. Λοιπόν, μην το συζητάς καθόλου. Θα πας να τον βοηθήσεις το βάψιμο. Μωράκι μου, είναι ψόφιος. Όλη μέρα τρέχω. Καλά, δεν είπα να πας τώρα. Αύριο το πρωί θα πας. Κοίταξε, εγώ έχω δουλειά. Εκείνος είναι άνεργος και αραχτός. Ρε αγάπη, μια γαϊδουργία να το κάνει μόνος του, δεν το καταλαβαίνεις. Το κάτω-κάτω δικό μας σπίτι είναι. Μόνος του προσφέρθηκε. Μόνος του. Εντελώς. Και εντελώς μόνος του θέλει να το βάψει, έτσι μου είπε. Θέλει, λέει, να μεγαλουργήσει. Καλά, και εσύ δεν πρέπει να πας να ρίξεις μια ματιά. Θα προσβληθεί, Δάφνη μου. Θα πει ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη στις ικανότητες και στο γούστο του. Εγώ πάλι πιστεύω ότι θα εκτιμήσει πολύ το ενδιαφέρον σου. Λοιπόν, τελείωσε. Αύριο το πρωί, πριν από το ιατρείο, θα περάσεις από εκεί να δώσεις και εσύ ένα χεράκι. Αγάπη μου γλυκά, θα γίνω χάλια από τις μπογιές. Μετά τι θα κάνω. Θα πλύνω τα χέρια μου με νεύτη και θα πάω στο ιατρείο να εξετάσω τα παιδάκια. Θα φορέσεις γαντάκια, φορμίτσα, θα φορέσεις και αυτό το καπελάκι που φοράνε οι ηλιοχρωματιστές. Γλυκιά μου, γιατρός είμαι, όχι ηλιοχρωματιστής. Νικόλα, μίλησα. Στο κάτω-κάτω εμείς θα μείνουμε σε αυτό το σπίτι. Είναι υποχρέωσή σου να πας. Και θα περάσω κι εγώ αργότερα να δω πώς θα πάτε. Αμάν ρε Δάφνη, με την επιμονή σου. Μια χαρά τα είχαμε βρει εγώ με τον Λουκά. Εσύ τι θες και ανακατεύεσαι. Δεν θα το ξαναπώ. Τι είναι, πού πας? Πώς από εδώ, αγορινά? Πέρασα να δω πώς πάνε οι εργασίες, αλλά από ό,τι βλέπω δεν πάνε. Γιατί το λες αυτό, τρελόγορη? Δεν μου λες πού είναι η φόρμα και το καπελάκι του ηλεκτροχρωματιστή? Μέσα, μαζί με τις βούρτσες και τις μπογιές. Τέλειωσες κιόλας? Τώρα. Έχω ήδη ρίξει ένα πρώτο χέρι και μέχρι το βράδυ θα χωρίσει και δεύτερο. Κάνε άκρη. Τι λες ρε ηλίθιε, εδώ δεν έχεις κάνει τίποτα. Κατάλαβα. Ήρθες πρωινιάτικα να με ελέγξεις? Με έστειλε η Δάφνη να δω πώς πάνε οι εργασίες. Πολύ καλά έκανε. Ορίστε. Εκεί είναι η φόρμα, εκεί και το καπελάκι, που μου λες και καπελάκι τρομάρα σου. Να και ο στόκος και η σπάτουλα. Τρίψε, στόκαρε και το βράδυ που θα έρθω, το βάφω εγώ. Τι λες ρε γομάρι, το βάψιμο είναι το πιο εύκολο. Η σπάτουλα είναι το ζόρι. Κοίτα, μην μου κουραστείς πολύ, γιατί τσικνίζουμε το βράδυ και θα έχει ψιλογλεντάκι, έτσι. Δεν θέλω να κουτουλάς. Πού πας τώρα?
Να πάρω την ώρα μου να πάμε για βέρες. Ωραία, ρε αγόρι μου. Αυτό είναι μια-δυο ρίτσες. Μετά. Μετά, εκτός απρόπτου, τρέχω στον εισαγγελέα. Μετά είναι κάτι υποχρέωση του γάμου. Κάτι μαθήματα νόδινου του κετού. Κουλουπού, 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 κουλουπού. Γύρω στο Πάσχα με κόβω να έχω ξεμπερδέψει. Ρε και εγώ με ένα μήνα περιθώριο έχω. Ωραία, γι' αυτό σου λέω, άρχισε εσύ σιγά-σιγά. Και όταν ξεμπερδέψω κι εγώ με το καλό, έρχομαι. Αλλά να έχω δει δουλειά, έτσι. Χριστέ μου, τι θα κάνω τώρα. Άμα το μάθει η Δάφνη θα με σκοτώσει. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα πως πάμε για τις Βέρες. Γιατί το έχω συνειδητοποιήσει εγώ, νομίζεις? Λουκά, θυμάσαι εκείνο το δαχτυλίδι Βέρα που μου είχες χαρίσει στα γενέθλιά μου? Λίγο πριν παντρευτείς την Ντέζη. Τι πας και θυμάσαι τώρα, πες. Επιλεκτικά θυμάμαι, γιατί αν τα θυμηθώ όλα θα στο σπάζω το κεφάλι, Λουκά. Γιατί απέγινε αυτό το δαχτυλίδι? Άστο αυτό το δαχτυλίδι, Λουκά. Τώρα είμαστε μαζί. Και πάμε για τις Βέρες. Γιατί παντρευόμαστε. Σαν ψέμα είναι. Εμένα πάλι σαν ψέματα μου φαίνεται που ήρθε ο Ταρίφα σήμερα το πρωί και μου πρέπει να πάψουμε. Λουκά, άστο τον εαυτό σου ελεύθερο να συγκινηθεί. Δεν είναι κακό. Δεν γυρνάς όλο στην πλάκα. Εντάξει. Εδώ είσαι εσύ. Εδώ είναι το ιατρείο μου, μωρό μου. Πού ήθελες να ήμουν? Καλά, δεν είπαμε θα πας να βοηθήσεις τον Λουκά στο βάψιμο? Πήγα. Κι εγώ πήγα, Νικόλα μου, και δεν βρήκα κανέναν εκεί. Πέρασα το πρωί από εκεί και βρήκα τον Λουκά που ετοιμαζόταν να φύγει να πάει να αγοράσει βέρες με την ώρα. Το είπα να κάτσω να βάψω εγώ, αλλά τι σου είπα, παρεξηγήθηκε. Παρεξηγήθηκε επειδή ήθελες να τον βοηθήσεις. Δάφνη μου, τον ξέρεις τον Λουκά. Είχε υποσχεθεί να κάνει κάτι και θέλει να το φέρει εις πέρας μόνος του. Ναι, αλλά πότε θα γίνει αυτό, βρε Νικόλα? Ξεκινάει από αύριο. Σήμερα το βράδυ λέει θέλει να μας κάνουν το τραπέζι. Αύριο. Καλά, εγώ θέλω να σου θυμίσω μόνο ότι ο Μάριος έχει πρόβλημα με το αναπνευστικό του. Μην πάμε σε φρεσκοβαμμένο σπίτι και αναπνέει μπογιές το παιδί. Αγάπη μου, μια μέρα πήγε πίσω η δουλειά. Δεν χάλεσε ο κόσμος. Μήπως να βάλουμε συνεργείο να τελειώνουμε? Θα το πάρει άσχημα, Δάφνη μου. Δεν θέλεις να το καταλάβεις αυτό. Νιώθει άβολα που μένει τόσο καιρό μέσα στο σπίτι τζάμπα και γι' αυτό προσφέρθηκε. Εντάξει λοιπόν. Το αφήνω υπευθύνη σου. Α, προσφέρθηκε, θέλεις να τον πιέσω κιόλας? Όχι Νικόλα, μου το βοηθήσεις θέλω, να τελειώνουμε μια ώρα αρχίτερα. Του το πρότεινα ρε Δάφνη και θύχτηκε. Δεν θέλει να νιώθει άχρηστος, λέει. Καλά τότε, μένω ήσυχη. Έλα εδώ βρε αγάπη μου, έλα εδώ. Εγώ είμαι εδώ ρε μωρό μου, μη σε νοιάζει. Άντε, πήγαινε εσύ στο σπίτι να ετοιμαστείς. Σε θέλω κούκλα το βράδυ. Στη δουλειά θα πάω, Νικόλα μου. Μέχρι το βράδυ έχουμε ώρες. Επιτέλους, μια φορά, Παναγία μου, μια χρονιά θα τσικνήσουμε ανέξοδα. Ανέλπιστο δώρο. Τι κολόφαρδη που είναι αυτή η γυναίκα. Ναι, έχει το κοκαλάκι της νυχτερίδας. Παιδιά, εγώ ηλίθεια φταίω. Έπρεπε να σας το πω την ώρα που το έμαθα, χθες βράδυ. Αλλά πού να φανταστώ κι εγώ ότι θα βρεθούνε πρωί-πρωί σήμερα. Δεν ήθελα κι εγώ να ξυπνήσω όλο τον κόσμο μες τη μαύρη νύχτα. Πού το κακό, Εύα μου. Εγώ το εξασκώ χρόνια τώρα με απόλυτη επιτυχία. Εντάξει, το πιο σημαντικό είναι ότι ξεμπερδέψαμε και γλιτώσαμε από αυτό. Ρε Μελίτα, είναι άδικο. Είναι άδικο να έχει περάσει τόσα ο Λευτέρης και η Ντεζάρα να φεύγει με μερικά εκατομμύρια παραπάνω, δηλαδή. Έτσι γίνονται όμως τα πράγματα, παιδιά. Αδίστακτοι τύποι σαν Ντέζι φεύγουν στο τέλος με το χαρτί. Πες το ψέματα. Με τις Βέρες τι γίνεται, θα μας τις δείξετε εμάς? Α, όχι ακόμα, γιατί εμένα μου πέφτει λίγο στην νύχτα και θα μας τις δώσουν το μεσημέρι. Χερούκλα το μανάρι μας. Πού να βρει Βέρα στα μέτρα του.
Να σας πω, εγώ μπορώ να φύγω. Και τι ρωτάς, Ερμελίδα, τι ρωτάς. Για να σε μαντρώναμε, δηλαδή, θα καθόσουμε. Οκ. Okay. Φεύγω. Θα πει στο Λευτέρα να ευχαριστώ από μένα. Ναι. Και ήρεμα. Γεια σας. Δεν μπορώ, το φυσάω και δεν κρυώνει που η Ντεζάρα του την έφερε με αυτόν τον τρόπο. Καλά να πάθω. Συγγνώμη, αλλά ας πρόσεχαν. Πλήρωσαν ψίχουλα και κουκούλωσαν για ακόμα μια φορά τις βρωμοδουλειές τους. Να τους λυπηθούμε κιόλας. Παιδιά, στοπ. Όχι άλλη μιζέρια. Σήμερα είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου. Θέλω να το γιορτάσουμε. Έλα, Λουκά. Χρήστης. Εύα, αποφασίσαμε το απόψινο τραπέζι να είναι δικό μας. Όχι, ρε παιδιά, όχι. Εγώ είπα θα κεράσω το τραπέζι. Όχι. Βάλτε στο δώρο του γάμου, το ίδιο είναι. Άλλο το τραπέζι και άλλο γάμο. Όχι, το τραπέζι, δεκτό. Μια χαρά. Ένα εσύ, ένα τα πεθερικά, ένα η Αριέτα. Ένα μήνα θα το γλεντάμε. Θα του δώσουμε να καταλάβει, ε. Παντρεύεστε, βρε, το έχετε συνειδητοποιήσει αυτό. Προσπαθούμε. Παντρευόμαστε και σε λίγο γεννάμε. Και ύστερα βαφτίζουμε. Και ύστερα παντρεύουμε και σένα. Πολύ μακριά το πήγε, σας το. Χαρές έρχονται, χαρές. Άντε, γεια μας! Την υγειά σας! Υγειά μας! Και για να πούμε και ένα κλισέ, στα δικά σας οι ελεύθεροι. Έτσι, έτσι. Έλα, και έτσι. Άντε, και τώρα παίρνετε σειρά εσείς οι δύο. Δεν το καθυστερήσετε και πολύ. Βρε μανία να μας παντρέψετε άλλον άρον. Καλά, δεν είπα να το κάνετε και αύριο το πρωί, αλλά μην το αργήσετε και πάρα πολύ. Έτσι, κάνα δύο χρονάκια, καλά είναι. Κάτσε να πάει ο Άγγελος σχολείο και βλέπουμε. Σιγά μου περιμένουμε, πάει και πατάρος. Αφήστε τα παιδιά να κάνουν τι θέλουν. Φαντάζομαι θα είναι ορεκτικά, ε. Τα κυρίως ορεκτικά. Ξέρω που σας φέρνω. Η πατάτα. Να δω. Το παιδί εδώ ανάμεσα στις δύο ξανθές, θα θέλει λίγο καυτερά. Όχι, όχι, εδώ. Εδώ, μεσαίως. Και επειδή η γυναίκα του δεν τον αφήνει, βάλει του λίγο ταμπάσκο στην κουζόνα να την ευχαριστηθεί. Ταμπάσκο καίει πολύ. Πολύ καίει. Όλο τον πόλικο τότε. Να το ευχαριστηθεί. Τόσο πολύ. Τούρμπο, ε. Έγινε. Το έχουμε. Τούρμπο. Να είμαι κι εγώ. Πού τριγυρίζεις. Κανόνισα τα της παραγγελίας. Εγώ. Άντε πάλι στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Καλά, Στέφανα. Όσο επιθυμείτε.